Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing. Στην εκπομπή που βλέπουμε πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια, σήμερα θα ανοίξουμε μια φιγούρα που αρκετοί ζητήσατε και περιμένατε και εγώ εννοείται περίμενα να την ανοίξω πώς και πώς. Το από το τελευταίο haul που είχαμε από το Angry Nerd, να πούμε ότι εδώ έχουμε τον Iron Man, το Mark 46, όπου είναι και η στολή που φορούσε στο Captain America Civil War από εκείνη την ταινία. Να πούμε ότι εδώ είναι 1 προς 10 πάντα τα scale του εννοείται, και εδώ αυτό δεν από κάποια σειρά είτε Marvel Now είτε σε σχέση με άλλα που βλέπαμε τη Marvel. Αυτοί βγήκαν και οι δύο έτσι, και αυτό και ο Captain America, και είναι ειδικά φτιαγμένοι για να φτιάχνει και αυτό το γαμάτο διόραμα. Ή Battle Scene όπως μας το λέει μπροστά. Σήμερα όμως θα ανοίξουμε μόνο τον Iron Man, γιατί την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε τον Captain America θα δούμε και αυτό το γαμάτο διόραμα όπως το λέμε. Να πω ότι εδώ αυτή σίγουρα είναι μια φιγούρα που ανήκει στην κοτομπουκίλια, μια φιγούρα της κοτομπουκίλια μάλλον και της Art FX Plus. Αυτά νομίζω, εντάξει, όπως μας το γράφει και εδώ, αυτό εδώ που μπορείς να φτιάξεις αυτή τη σκηνή, ξέρω εγώ. Και Iron Man Mark 46. Λίγο το κουτί του μια βόλτα πάνω μας λέει Captain America Civil War, πάρα πολύ ωραία. Και κάτω από εδώ, ναι, αυτό όπως είπα από το agriner.gr, αγαπημένο κατάστημα, από την αγαπημένη κοτομπουκίλια. Πάμε σιγά σιγά να τα ανοίξουμε, να δούμε τουλάχιστον σε πρώτη φάση πώς είναι ο Iron Man μας. Και στη συνέχεια αυτού του βίντεο που θα έρθει λίγο αργότερα, θα δούμε, θα τους ενώσουμε και όσο με τον Captain America. Εκεί όπου θα δούμε και τον Captain America. Λοιπόν, πάντα έχουμε λίγο ζηλοτέιπ εννοείται να κόψουμε, και τώρα μπορούμε να τον ανοίξουμε. Πάντα όλες τις φιγούρες της κοτομπουκίλια έρχονται σε αυτήν εδώ, φέτες, αυτά τα δύο πλαστικά. Τα πάρα πολύ ωραία για να προστατεύεται πάρα πολύ καλά. Μέσα δεν έχουμε κάτι. Εδώ θα έχουμε και εδώ ζηλοτέιπ όμως πιστεύω. Ναι, έχουμε και εδώ ζηλοτέιπ όντως. Πριν την ανοίξουμε να δείτε και εσείς λίγο το κλείσιμό του. Εντάξει, εδώ έχει στάνταρ χέρια και πόδια. Δεν έχει να αλλάξει και τέτοια, γιατί θα φτιάξουμε αυτή τη συγκεκριμένη στάση που έχει, η οποία είναι ειδική στάση για να τον ενώσει αργότερα με τον Captain America. Πάμε να την ανοίξουμε. Ας ξεκινήσουμε από τη βάση για να κουμπώσουμε και τα πόδια πάνω, ξέρω εγώ, η οποία βάση και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ. Και εδώ πόσο ρεαλιστική δουλειά έχει γίνει, και καλά εδώ πως έκατσε ο Iron Man, ξέρω εγώ, που έχει σπάσει λίγο κάτω το δάπεδο αυτές οι πέτρες εκεί που ήταν. Αυτό πρέπει να ήταν μέσα εκεί στο εργοστάσιο, ότι ήταν εκεί που έγινε και η τελευταία τους μάχη που πλακώθηκαν καλά-καλά. Μέσα από εκεί πρέπει να είναι αυτό το δάπεδο και γενικά αυτή η σκηνή. Ας ανοίξουμε το πάνω μέρος, το πάνω κομμάτι του Iron Man, να τον δούμε λίγο από κοντά. Να δούμε λίγο από κοντά όλα τα κομμάτια πώς είναι. Ω, είναι και βαρύ. Εντάξει, η απίστευτη δουλειά της κοτομπουκίλιας σε τόσο μικρές φιγούρες μένει η αγαλματίδια, αλλά πόσο όμορφες είναι. Κοιτάξτε εδώ, πάρα πολύ ωραίος. Και Iron Man είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας της Marvel. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, το φινίσμα του, το γυάλισμά του, πόσο γαμάτος είναι. Όλες εδώ, όλες οι φιγούρες έχουν στάνταρ εγκοπές, και εδώ μας λέει και ο ASL, και λογικά από εδώ θα έχει το R. Ναι, μέσα αν φαίνεται το R και από εδώ μεριά το L. Δεξί και αριστερό. Λογικό, για να μην κάνει κάποιο μπέρδεμα και τον βάλει κάπως αλλιώς. Και εντάξει, δεν μπορείς, δεν έχει απλά μια εγκοπή, ξέρω εγώ, ένα στρόγγυλο που μπορείς να βάλεις όποιο θέλει θες. Έχει συγκεκριμένο χέρι. Αυτό μπορούμε να το αφήσουμε κάπου εδώ προς το παρόν. Για να δούμε και το κάτω μέρος του, το οποίο είναι, έχει πάρα πολύ ωραίο pose. Έχει πάρα πολύ ωραία στάση. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο όμορφη δουλειά έχει γίνει στη στολή του Iron Man. Και αυτό όπως είπαμε είναι το Mark 46. Πάρα πολύ ωραίο. Α, βασικά αυτό το κομμάτι είναι που θα κρυφτεί. Με το πάνω μέρος. Πόσο μεγάλο κομμάτι δηλαδή θα μπει στο πάνω μέρος, για να πω είναι αρκετά σταθερά. Κάτω περίπου, εντάξει, κάτω και εδώ έχουμε τις εγκοπές εννοείται που θα κολλήσουν πάνω στην βάση μας. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ δουλειά. Γιατί φιγούρα μιλάμε. Η premium αγαλματίδιο. Σίγουρα premium, γιατί και αυτές όταν κάνουν κάπου στα 80 με 90 ευρώ, ξέρω εγώ, είναι σίγουρα premium. Δεν μιλάμε για πλαστικό. Βασικά είναι πλαστικές μένα, αλλά δεν μιλάμε για ένα πλαστικό απλό παιχνίδι, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Δεν νομίζω να κάθεται χωρίς τη βάση. Είναι χωρίς τη βάση, δεν θα κάτσει. Οπότε ας τον βάλουν πάνω στη βάση. Και αυτό όπως είπαμε και αυτά είναι συγκεκριμένα. Εδώ φαίνεται ότι θα μπει το μεγάλο πόδι και πίσω το. Βασικά το μπροστά, το πρώτο πόδι, το δεξί του πόδι, γιατί έχει και μεγάλη τρύπα εδώ πέρα. Σε σχέση με το πίσω, ας το κουμπώσουμε πρώτα λίγο εδώ πριν βάλουμε τα χέρια του για να στηριχτεί. Και ρε, μπήκε σε πρώτη φάση ο Iron Man στη βάση του. Για να δούμε όμως και τα χέρια του πώς θα κάτσουν. Και αυτό όπως είπαμε έχουν αριστερό δεξί. Λογικά και εδώ πάνω στις εγκοπές θα γράφει ποιο είναι το αριστερό και ποιο το δεξί. Που εντάξει, δεν νομίζω, ξέρω κατά πόσο χρειάζεται αυτό. Αλλά να σου λέει κανένα προσπαθεί να τη δοκιμάσει να τη βάλει ανάποδα. Ναι, και αυτό που λέγαμε εδώ μας γράφει L. Εδώ έχει το L όπως μπορείτε να δείτε. Πάρα πολύ ωραία δουλειά και στο χέρι του. Και στο μπράτσο, πόσο ωραίο είναι κάτω στον αγκώνα αυτή η πινελιά που έχει. Εδώ μπροστά είναι λογικό. Έχει αυτό το κύκλο που από εδώ βγαίνει. Η ενέργεια τέλος πάντων, ή ό,τι χρησιμοποιούσε αυτό που βγαίνει τέλος πάντων από το χέρι του για να χτυπήσει τον άλλον. Και με αυτά που πετάει.
που μου βοηθούν και στη σταθεροποίηση στον αέρα. Πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Κοιτάξτε εδώ, τα κοντινά του, δηλαδή έτσι λίγο να δείτε λίγο καλύτερα πόσο ωραία δουλειά έχει. Και δεν μιλάμε ότι δεν έχει χάσει πουθενά μπογιά, τίποτα. Πόσο προσεκτική δουλειά κάνει η Κοτομπουκίγια και artifacts σε αυτές τις φιγούρες. Και ας δούμε το τελευταίο χέρι που έμεινε να κουμπώσουμε πάνω. Εδώ. Εντάξει, εδώ εντάξει, έχουμε το L και από εδώ L έχουμε, όχι, από εδώ έχουμε το R, εντάξει, φαίνοντας σαν L και να δίνει ήταν L. Από εδώ έχουμε το R, δεξί και αριστερό όπως είπαμε έχει για να μην μπερδευτεί κανένας. Πάρα πολύ ωραίο, αυτό το χέρι του είναι που σίγουρα κάνει την πιο πολύ ζημιά. Εδώ φαίνεται ήδη εκτοξεύει ό,τι είναι να εκτοξεύσει από εδώ. Πάρα πολύ ωραίος. Κοιτάξτε εδώ δουλειά στο χέρι του, πόσο γαμάτη λεπτομέρεια έχει. Και μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό το χρώμα, δεν είναι ούτε το κόκκινο κόκκινο ούτε το έντονο ξέρω εγώ, έτσι πάει προς το βυσσινί λίγο. Όπως ήταν και το χρώμα του Iron Man, πάρα πολύ ωραίος. Και τώρα ας βάλουμε το δεξί του χέρι πρώτα. Εδώ όπως είπαμε έχει συγκεκριμένη θέση όπως θα μπει. Κάπως έτσι. Ναι, μπήκε πάρα πολύ ωραία. Για να βάλουμε και το άλλο χέρι του. Α, ναι, με το ένα χέρι. Ναι. Αυτό, έτσι είναι η στάση. Το ένα χέρι, εντάξει, πω, τι λες τώρα. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφος. Πάρα πολύ ωραίος. Εδώ και τα πόδια του γενικά τώρα που ολοκληρώθηκε και φάνηκε η στάση του και από κοντά φαίνεται 10 φορές πιο όμορφη από ό,τι στο κουτί. Πω, πάρα πολύ ωραίος. Νομίζω ότι αυτή είναι η φιγούρα μας. Είναι 1 προς 10 αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη. Ένα πιο κοντινό να το δείτε και εσείς λίγο καλύτερα πώς είναι. Γιατί φαίνεται πάρα πολύ όμορφος. Κοιτάξτε εδώ γιατί αγαλματίδιο μιλάμε. Τι λες τώρα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφος. Είναι μια απίστευτη φιγούρα. Απλά θαυμάστε τον. Τον Iron Man στην στάση που παίζει ξύλο με τον Captain America. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, αυτά νομίζω παιδάκια μου. Δείτε και στη φιγούρα. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, σίγουρα γιατί είναι και αγαπημένος μου ήρωας από την Marvel. Αυτά παιδάκια, μείνετε συντονισμένοι για το δεύτερο βίντεο που θα ανοίξουμε και τον Captain America και θα τους ενώσουμε να φτιάξουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο Battle Scene. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γάματα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.